Ρία Νοβόστη. Το Λονδίνο πρότεινε την αποστολή εκστρατευτικής δύναμης του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία. Κάποιοι παίζουν με τη φωτιά. Η Βρετανία κάλεσε λοιπόν τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής εκστρατευτικής δύναμης της συμμαχίας στην Ουκρανία, δήλωσε ενημερωμένη πηγή στο Ρία Νοβόστη. Σε σχέση με τις δυσμενείς εξελίξεις για το Κίεβο στο Ουκρανικό θέατρο στρατιωτικών επιχειρήσεων, η Βρετανία κάλεσε τους συμμάχους του ΝΑΤΟ να εξετάσουν το ενδεχόμενο αποστολής εκστρατευτικής δύναμης της συμμαχίας στην Ουκρανία, καθώς και τη δημιουργία ζώνης απαγόρευσης πτήσεων πάνω από την επικράτεια που ελέγχεται από τις αρχές του Κιέβου και αύξηση της προμήθειας όπλων και εξοπλισμού στις Ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις, είπε ο συνομιλητής του Ρωσικού Πρακτορείου. Ταυτόχρονα, σύμφωνα με τον Ρώσο ειδικό, το Λονδίνο κατανοεί ότι η πλειοψηφία των χωρών μελών του μπλοκ είναι πλέον απίθανο να υποστηρίξει τέτοια μέτρα. Ωστόσο, η Βρετανική πλευρά αναμένει ότι με μια σημαντική αποδυνάμωση των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας και την επιτυχή προέλαση του ρωσικού στρατού βαθιά στο έδαφος της Ουκρανίας, οι σύμμαχοι θα εγκρίνουν αυτή την πρωτοβουλία, σημείωσε η πηγή. Για να δούμε όμως ποιο είναι το σχέδιο που προτείνουν οι Βρετανοί. Η πηγή του Πρακτορείου Ειδήσεων διευκρίνησε ότι η Βρετανία προτείνει να μεταφερθούν κρυφά μεγάλες, εξαιρετικά ευέλικτες δυνάμεις του ΝΑΤΟ στην Ουκρανία από τις συνοριακές περιοχές της Ρουμανίας και της Πολωνίας για να καταλάβουν αμυντικές γραμμές κατά μήκος της δεξιάς όχθης του Ντνίπερου. Δεν αποκλείεται επίσης ένα προληπτικό χτύπημα των ενόπλων δυνάμεων της Μολδαβίας και της Ρουμανίας στην Υπερδνηστερία, πρόσθεσε ο ίδιος. Επιπλέον, το βρετανικό σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη της συμμαχίας και σχηματισμών μεμονωμένων μελών της συμμαχίας στο έδαφος της Νορβηγίας και της Φινλανδίας για να διασκορπίσουν τις δυνάμεις και τα μέσα των ρωσικών στρατευμάτων. Ταυτόχρονα, στρατηγικές εγκαταστάσεις υποδομής στις βόρειες περιοχές της Ρωσίας ενδέχεται να δεχθούν επίθεση, τόνισε η πηγή. Στη συνέχεια, σύμφωνα με τον ίδιο, ο στρατός του ΝΑΤΟ θα δημιουργήσει μια ζώνη ασφαλείας εντός των κατεχόμενων θέσεων, συμπεριλαμβανομένων των συνόρων με τη Λευκορωσία και του εδάφους γύρω από το Κίεβο, και οι αποδεσμευμένες εφεδρείες των Ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων θα σταλούν στα πεδία των μαχών με τη Ρωσία. Έτσι, σύμφωνα με το σχέδιο του Λονδίνου, το ΝΑΤΟ θα είναι σε θέση να υπονομεύσει τις επιθετικές δυνατότητες της Ρωσίας, αναγκάζοντάς την να διαπραγματευτεί, ανέφερε η ίδια πηγή. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.